τελευταίο σ' αγαπώ, το χάσαν τα μα φυλαγμένο. Ένα κορμάκι τρυφερό μέσα από χίλια διαλεγμένο. Να σου το πω, δεν τόλμησα, γιατί κι ο ίδιος το φοβόμουν. Κι αντί μπροστά να πολεμώ, στη μάχη οδηλός κρυβό. Τελευταίο σ' αγαπώ, το είχα στην άμμο χαραγμένο. Το σάρωναν τα κύματα, μα πάντα έμενε γραμμένο. Κι εγώ χωρίς δικό μου σπίτι, στην πλατιά την οικουμένη, αναρωτιόμουν μοναχό, για τη ζωή μου να είναι ξένη. Το τελευταίο σ' αγαπώ, εικόνισμα που δεν πιστεύεις. Σκύβεις μονάχα, προσκυνάς, κι ύστερα πάλι ταξιδεύεις. Το τελευταίο. Και είναι τραγούδι στην εκπομπή σήμερα, γιατί η φωνή που ακούτε, ο Σταύρος ο Χατζησάβας και ο στιχουργός του τραγουδιού, ο Λεωνίδας ο Μαλένης, σε ένα καινούριο δίσκο με τίτλο «Με περήφανο στίχο», όχι υπερήφανο, πιο παλιά έκφραση το υπερήφανος. Η αφότερη είναι μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαλένη, κύριε Χατζησάβα. Να θυμίσω γιατί είμαστε σήμερα εδώ κοντά σας. Παρακαλώ. Γιατί είναι το ετήσιο προσκύνημά μας. Κάθε φορά που παρουσιάζουμε καινούργια δουλειά, θέλουμε την ευλογία Λάζαρου του Πάσης. Σας κρατήσαμε σκάμνο λοιπόν για την πραγματικά έτσι νιώθω. Και νωρίτερα που έκανε τη συζήτηση με τον αγαπητότατο τον Πάμπο, έπιασα τον εαυτό μου να λέει: μπράβο ρε Λεωνίδα, γράψατε τραγούδι για αυτού του είδους τη συζήτηση. Να το ακούσουμε. Και παρακαλείτε. Και ποιος είναι ο τίτλος του? Η μουσική να παίζει δυνατά για να μην Αριθμός ακούμε 5. Ούτε τους νυν ούτε τους πρώην. Στόμα ανοίγουν οι πολιτικοί ξερόλες, κι απ' τις πόλες τις μπουρδες τέζα πέφτουν όλοι κιόλες. Η μουσική τα αυτιά μας πρέπει να τα ξεκουφαίνει, και δίχως ηχτό κάθε κουφιό ζήτω τους να δέρνει. Η μουσική να παίζει πάντα, πάντα, πάντα δυνατά, να μην ακούω πουθενά ούτε να φάλτσω παφλάτα. Η μουσική να παίζει πάντα, πάντα, πάντα δυνατά, να μην ακούω πουθενά ούτε να φάλτσω παφλάτα. Να μην ακούω τον κομπλεξικό, τον
ζώνη για δίσκο να προειδοποιεί. Είναι στίχη διαμαρτυρίας, Λεωνίδα Μαλένη, θυμωμένη στίχη, αγανακτισμένη. Όχι, ούτε θυμώνουμε πια, ούτε νιώθουμε αγανάκτηση, το λέω ειλικρινά. Απλώς σημειώνουμε ορισμένα πράγματα, μπας και δεν βρεθεί κάποιος να τα πει στα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας και ξεχαστούν ότι συνέβαιναν στην Αγία χώρα που λέγεται Κύπρος. Συμβαίνουν, φίλοι, και ακόμα χειρότερα, κάθε φορά που συζητούν δύο δίθεν αντίπαλοι, ενώ στην πραγματικότητα βλέπουν τα πράγματα από τη ίδια σκοπιά, γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα που έλεγες, αγαπητέ Λεωνίδα Μαλένη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό, τώρα που έλεγες δύο δίθεν αντίπαλοι, να φέρουμε στο νου μας, ας πούμε, τον εκπρόσωπο τύπου του κυβερνώντος Δημοκρατικού Συναγερμού με τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην κυβερνώντος ΑΚΕΛ, πώς τσακώνονται στην τηλεόραση, για παράδειγμα. Αυτό εννοείς. Να έχουμε στο μυαλό μας. Και είναι φίλοι μεταξύ τους και πάνε στο ίδιο καραβί, είναι. Να έχουμε στο μυαλό μας αυτό που υπόθηκε από χείλη που νίστευαν, έτσι έλεγαν οι παλαιότεροι, γιατί για κάθε κουβέντα που λεγόταν κατόπιν ορίμου σκέψεως, η πολιτική του Γλαύκου είναι η πολιτική του ΑΚΕΛ. Θυμάσαι? Ναι, βέβαια. Και δεν έβγαινε κανένας, ήταν το μόνο πράγμα που δεν διέψευδε ούτε ο μεν ούτε η δε. Έτσι είναι. Έτσι ήταν, έτσι είναι και... Και μάλιστα θυμάμαι εγώ το να ήμουν στο Γλαύκο Κρυρίδη, κυβερνούσε ο Γιώργος ο Βασιλείου, τον οποίο εξέλεξε και υποστήριζε το ΑΚΕΛ, και έλεγε περήφανος ο Γλαύκος ο Κρυρίδης ότι ο Βασιλείου ασκεί την πολιτική του Γλαύκου Κλειρίδη. Ευχαριστημένος, έτσι. Το θυμάστε? Ναι, δηλαδή ο ένας έλεγε ότι ασκούσε την πολιτική του άλλου, ο άλλος ασκούσε και το ήξερε την πολιτική του άλλου και ο άλλος χαιρότανε γιατί βρισκόταν κάποιος άλλος που δούλευε για λογαριασμό του. Σταύρος... Η μόνη που δεν χαιρόταν ήταν η Κύπρος. Σταύρος Χατζησάρας. Καλημέρα και από μένα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εκδοχή. Ένιωθες θυμότητα που τα τραγουδούσες? Είπε ότι δεν τα έγραψε με θυμό ο κύριος Μαλένη. Δεν τα έγραψε με θυμό. Εγώ ένιωθα μέσα μια μου αγάπη, έντονα αγανάκτηση, πόνο, πίκρα και απογοήτευση. Αυτά τα συναισθήματα μέσα μου σε προσωπικό επίπεδο τα ένιωσα ως νέος άνθρωπος. Συγγνώμη, Σταύρο, είναι αυτό που λέμε σε ένα καινούριο τραγούδι που ετοιμάζουμε. Ναι. Δεν μπορώ να απευθυνθώ στην Κύπρο, την πατρίδα μου, και να μην νιώθω πόνο, αγάπη και άχτη. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό. Ο δίσκος, λέει, περιέχει το τραγούδι «Ρε Καρακιόζη». Και όποιος δει τον δίσκο θα μπορεί να υποπτευθεί ότι κάποιον προσωπικά δεν χωνεύεται και του βγάλατε τραγούδι Λεωνίδα Μαλένη και το εκφωνεί, το τραγουδά ο Σταύρος. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος που τον θεωρείτε Καρακιόζη? Εγώ στη ζωή μου ή θέλετε να το απαντήσετε δει, με αυτό το τραγούδι? Έχω δει αρκετούς Καρακιόζηδες και στο δρόμο και στην τηλεόραση και υπόψη στα ραδιόφωνα. Ότι εμείς από μικροί μας άρεσε πολύ ο Καρακιόζης, έτσι? Δεν έχει καμία σχέση με αυτό τον Καρακιόζη όμως. Είναι ένας Καρακιόζης ιδιότυπος, ο οποίος πάντοτε αλλάζει το πρόσωπό του και για μια διαβολική σύμπτωση πάντοτε πετυχαίνει να επιλέγει αυτό το πρόσωπο που δεν του ταιριάζει και δεν του πάει. Να πω κι εγώ, να προσθέσω κι εγώ ότι θα νιώθαμε... Είστε ο κύριος δράστης της ιστορίας. Εσείς το διαπράξατε. Και εγώ ένα βράδυ, κανονικά την ιστορία τη λέει ο Σταύρος, ένα βράδυ γύρω στις 3 το πρωί τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω «Μου ήρθε ένα τραγούδι, ξύπνησα, το έγραψα και θέλω να σου το πω». Και ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκαν οι στίχοι του Καρακιόζη. Ο Καρακιόζης δεν είναι αυτός που κάνει καρακιοζηλίκια με την κακή έννοια της λέξης. Είναι ο Έλληνας που το μυαλό του δουλεύει συνέχεια και σκέφτεται και αυτό και εκείνο. Είναι χαριτωμένος, είναι ξύπνιος και γι' αυτό κερδίζει. Αυτή είναι η γοητεία του. Δεν είναι ο Καρακιόζης που τη στρώει κάθε μέρα στο σαράι. Ο δικός μας ο Καρακιόζης δεν έχει ούτε σαράι ούτε πασά, τον έχει γραμμένο να μην πω πού. Να πάμε να το δοκιμάσουμε, να το γευτούμε με τα αυτιά μας.
Ρε καραγκιόζη που δεν ξέρεις τι να πεις, γιατί ένας τύπος σου πει να σοβαρευτείς. Ρε καραγκιόζη να υποθέσω πως εδώ όσα δεν είδα στη ζωή μου θα τα δω. Ρε καραγκιόζη μη λες τίποτα για μας, σαν παίρνεις φορά ξέρω πως δεν σταματάς. Ρε καραγκιόζη, ρε καραγκιόζη, πρόσωπο αλλάζεις, κι αυτό που δεν σου πάει πάντα βάζεις. Ρε καραγκιόζη, ρε καραγκιόζη, πρόσωπο αλλάζεις, κι αυτό που δεν σου πάει πάντα βάζεις. Ρε καραγκιόζη, πονηρέ φιγούρατζη, ποιος σε δασκάλεψε που ήξερε να ζει. Ρε καραγκιόζη, τι το θες εσύ το φως, που είναι η νύχτα σου φρουρός κρυφός. Παίξε μαζί μου, πες αν θες πως μ' αγαπάς, και δε με νοιάζει καραγκιόζη που το πας. Ρε καραγκιόζη, ρε καραγκιόζη, πρόσωπο αλλάζεις. Το τραγούδι λοιπόν στην πολιτική τελικά, ή πολιτικό τραγούδι για όλες τις περιπτώσεις. Εμένα μου αρέσει, μου ταιριάζει, μου πάει και με εκφράζει απόλυτα. Να πούμε ότι αυτός ο δίσκος περιλαμβάνει 6 τραγούδια, όλα σε ποιήση Λεωνίδα Μαλένη, όλα σε μουσική Σταύρου Χατζησάβα, ενώ τις ενορχιστρώσεις έκανε ο ιδιαίτερα ταλαντούχος νεαρός φίλος μας, ο Γιώργος ο Κολιάς, που τα τελευταία χρόνια είναι ο μόνιμος συνεργάτης των δισκογραφικών μας δουλειών. Και να προσθέσω κάτι, μπας και το ξεχάσουμε, αυτή τη φορά κάναμε άλλο ένα καινούριο φίλο, είναι ο Μάριος ο Γιούπης, που κάθε φορά που το βλέπουμε λέμε «Γιούπι!» που έκανε το βίντεο της παρουσίασης. Είναι ένα νέο παιδί από τη Λάρνακα, ταλαντούχος και αυτός, αλλά νωρίτερα υπέβαλες μια ερώτηση πάντα εύστοχη. Αν γράφοντας το τραγούδι «Βρε Καραγκιόζη» είχαμε υπόψη κάποιο συγκεκριμένο που να τον αντιπαθούμε. Ναι. Μια ζωή έχουμε γύρω μας ανθρώπους που τους αντιπαθούμε, και δικαιολογημένα τους αντιπαθούμε. Γιατί μας ενοχλούν. Γιατί μας ενοχλούν, και γιατί ενοχλούν και τη φτωχή τη μικρή μας την πατρίδα. Και μερικές φορές σε πιάνω να νιώθεις το λέει αυτό και νιώθω ότι πάτε να σπάει λίγο η φωνή σας. Έχει συγκίνηθει. Από συγκίνηση, υπενθυμίζοντας εδώ, να θυμίσουμε εδώ, ο στιχουργός του Χρυσοπράσινου Φύλου. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι γιατί είναι η μάνα μας και η μάνα των παιδιών μας. Και θα είναι πάντα η μάνα των παιδιών μας. Mm-hmm. Και αυτοί οι κύριοι που πολύ καλά τους απεκάλεσε, όπως τους απεκάλεσε ο ακριβώς ο φίλος σου στη Βουλή, ο Ζουράνης, μιλώντας για τους τύπους των Βρυξελών, οι δισεβείς των Βρυξελών, που τολμούν και την πιάνουν στο στόμα τους. Mm-hmm. Υπήρξε μάνα και αυτόν, υπήρξε και της Ευρώπης μάνα. Mm-hmm. Και από τον καινούργιο αυτό δίσκο, με περήφανο στίχο, υπάρχει ένα τραγούδι που ο Σταύρος νιώθει ιδιαίτερα δεμένος μαζί. Έχει τον τίτλο «Με την πλάτη στον τοίχο». Mm-hmm. Και να πω, Σταύρο, για ποιο λόγο. Ναι, γιατί παρακαλώ. Αυτά που περιγράφονται στο τραγούδι είναι πράγματα που κάποιοι φρόντισαν να κάνουν στον ίδιο το Σταύρο. Έλα, πες τα. Τι να πω, είναι αυτά τα γνωστά γεγονότα τα οποία βιώνουν εδώ και 3 χρόνια που δεν έχει σταματημό. Προσωπικοί λόγοι εκφράζονται πλέον στο τραγούδι. Σε αυτό το τραγούδι είναι προσωπική. Σε αυτό το τραγούδι σκιαγραφή μια κατάσταση η οποία, εντάξει, νιώθω ότι δεν μας τιμά, Λάζαρε. Ναι.
σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, το έχω πει ξανά, δεν τιμά τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε και είχαμε καθήκον και υποχρέωση να έχουμε διπλές και τριπλές ευαισθησίες. Πώς θα πάμε μετά να διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας στα ξένα διεθνή φόρα και να μας πάρουν στα σοβαρά υπόψη όταν εμείς στο δικό μας σπίτι συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο? Αλληλοκατακρεουργούμαστε. Η απάντηση είναι στην άκρια των χιλιών μου. Μόνο αν εξασφαλίσουμε ένα κύριο που δεν πάει με τα συμβατικά φερσίματα, έχει και μοτοσικλέτα, δεν φοράει γραβάτα, αν τον εξασφαλίσουμε αυτό, τότε πάμε, κάτι πάμε μπορεί να γίνει. Πάμε να το ακούσουμε. Γονατιστή καμιά του σκέψη δεν θα δείτε, γι' αυτό χτυπάτε τον σκληρά, ξεσηκωθείτε. Η μαύρη γλυκά λέει στους οπαδούς της και δράση αναλαμβάνει ο άρρωστος ο νους της. Σαν άτιμο αναρχικό αμέσως θα τον κράξουν όταν στο τέλος καταφέρουν να τον πιάσουν. Αμφισβητή της μαύρης γλυκάς τη σοφία και να ψηφά των παπαγάλων τα αλοφία. Κι η ζωή να περνά με την πλάτη στον τοίχο σαν τραγούδι σκυφτό με παράνομο στίχο, με την πλάτη στον τοίχο. Κι η ζωή να περνά με την πλάτη στον τοίχο σαν τραγούδι σκυφτό με παράνομο στίχο, με την πλάτη στον τοίχο. Τα θα πούν πως πήρε μπόλικα με δόλο και πως του πληρωμένου εραστή το ρολό τον παίζει άνετα με ονόματα που έχουν τη δύναμη την κοινωνία να ελέγχουν. Θα πούν ακόμα εξορία πως οφείλουν σε μακρινή κερίμη ξέρα να τον στείλουν. Όπως εξόρισαν. Και βέβαιως ως πρώτος χρήστης του δίσκου οφείλω να πω για την ανεπάρκεια του. Του λείπει από μέσα ένα σημείωμα που να είναι γραμμένη γραπτός η στίχη. Υποσχέθηκα, Λάζαρε, προχθές που ήρθε και σου έφερα το αντίτυπο στο τιμητικό, υποσχέθηκα ότι ο επόμενος δίσκος θα έχει ένθετο με όλους τους στίχους. Έχει όσους... μια δυναμία που την έχω και εγώ και δεν μπορέσαμε μέχρι τώρα να... Πρέπει να τα διαβάζουμε κιόλας, δεν δίκιο, είναι. Ναι. Όπως πάμε στην εκκλησία τις Άγιες Μέρες και έχουμε τη σύνοψη. Ακριβώς. Και διαβάζουμε αυτά που ακούμε από τα μελοποιημένα υπέροχα δείγματα της αριστουργήματα της εκκλησιαστικής μας υμνολογίας. Και χαίρομαι μερικές φορές έτσι κυριακάτικα που παρακολουθώ τη Θεία Λειτουργία και πέσω απάνω σε ψάλτες που ξέρουν τι ψέλνουν. Χαίρομαι αφάνταστα. Χαίρομαι χαράν μεγάλη. Εγώ χαίρομαι όταν ακούω μελωδίες του Ρωμανού του Μελωδού. Να μην χάσετε την πρώτη στάση των χαιρετισμών την ερχόμενη Παρασκευή από αυτό το αριστούργημα του ακάθιστου ύμνου που τελειώνει με εκείνο το αριστούργημα την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρωτο της αγνίας. Εγώ χαίρομαι και για ένα άλλο λόγο όταν ακούω ρώσικες ψαλμωδίες. Έχουν, έστω και δεν καταλαβαίνω εκτός από το Κύριε Ελέησον και τα άλλα, έχουν μια γοητεία που ξεκινάει από τις στέπες της Σιβηρίας και φτάνει ως το Πάτερ ημών το δικό μας.
Πάμε με την Ευτυχισμένη Κυριακή. Η Ευτυχισμένη Κυριακή είναι το τραγούδι που αγάπησα κατεξοχήν. Και έχει μια πολύ μικρή ιστορία. Όταν έκανε την ενορχήστρωση ο Κολιάς, είχε ένα μαντολίνο και μας λέει «Θα φτιάξω 30 μαντολίνα με αυτό το μαντολίνο». Το μαντολίνο δούλεψε, φτιάχτηκαν τα 30 μαντολίνα και πέθανε. Πέθανε. Έσπασε μετά το μαντολίνο. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς. Τιμή μεγάλη για μας να είστε εδώ κάθε φορά που και παράγετε. Και να συνεχίσετε τη σκληρή δουλειά για την πατρίδα. Κάνετε μεγάλο κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό έργο στον τόπο. Και μπράβο σας, διότι είστε συνεπείς εδώ και χρόνια. Ευχαριστούμε, μικρά, μικροπράγματα κάνουμε. Να είστε καλά. Προκυμαία με παιδάκια, νέες μητέρες με τα γιορτίνα τους και πονηρά ψιλόλιγνα ναυτάκια να τρέχουν πίσω από τα όνειρά τους. Σου, μια γεύση ερωτική θυμίζει πάντα ευτυχισμένη Κυριακή. Στα χείλη σου μια γεύση ερωτική θυμίζει πάντα ευτυχισμένη Κυριακή. Μοιάζεις με πολιτεία που θαρούσες τις νύχτες πως γινότανε δική σου όταν το σώμα σου διαλαλούσες κι ουρανοί περίμενες να ανοίξουν. Μια γεύση ερωτική θυμίζει πάντα ευτυχισμένη Κυριακή. Στα χείλη σου μια γεύση ερωτική. Είναι από τον καινούριο δίσκο του Σπύρου Χατζησάβα σε ποιήση Λεωνίδα Μαλένη με τίτλο «Με περήφανο στίχο». Και περιέχει το τραγούδι «Ρε Καρακιόζη» και βέβαιως στα δισκάδικα η πώλησή του και είναι και δωρεάν, όπως μας έχουν πει οι συντελεστές του έργου αυτού, και στο διαδίκτυο, στα YouTube.